Ας ξεκινήσουμε διαβάζοντας το τι λέει το επίσημο έγγραφο που επέβαλε η Pfizer στον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον FDA, ναι, για την εξουσιοδότηση του εμβολίου. Δεν είναι δυνατόν να αξιολογήσουμε την παρατεταμένη αποτελεσματικότητα του εμβολίου για περίοδο άνω των 2 μηνών. Δηλαδή, για 2 μήνες κάτι λειτουργεί, από εκεί και πέρα άγνωστο. 5. Αποτελεσματικότητα του εμβολίου στο μέλλον. Και λέει η Pfizer, η εξέλιξη των χαρακτηριστικών της πανδημίας στο μέλλον μπορεί να περιορίσει τα συμπεράσματα της αποτελεσματικότητας στο βάθος χρόνου. Με άλλα λόγια σου λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν αλλάξει κάπως η πανδημία, στο μέλλον δεν γνωρίζουμε. Και λέει η Pfizer, στο παρόν δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί το εάν το εμβόλιο θα έχει επίπτωση στις μακροχρόνιες επιπλοκές της ασθένειας COVID-19 σε άτομα που μολύνονται παρά τον εμβολιασμό. Εδώ εμέσως παραδέχονται ότι υπάρχουν και άτομα που εμβολιάζονται τα οποία μολύνονται. Αποτελεσματικότητα του εμβολίου, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, κατά της θνησιμότητας. Και λέει η Pfizer, μεγαλύτερος αριθμός ατόμων υψηλού κινδύνου για COVID-19 και υψηλότερες συχνότητες επίθεσης θα χρειαστούν για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της θνησιμότητας. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι προθέσεις των κυβερνήσεων παγκόσμια, αλλά ένα είναι βέβαιο. Η πρόθεση δεν δικαιολογεί το έγκλημα. Και η έλλειψη συστηματικής μελέτης της επιδημίας, καθώς και η απουσία δέσμευσης για την αναβάθμιση των συστημάτων δημόσιας υγείας, αγγίζουν την έννοια του εγκλήματος.